Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Χατζή, καλημέρα κύριε Γεννίδη. Πριν από λίγο ακούσαμε και τη δήλωση του γραμματέα. Το ερώτημα το δικό μου είναι πώς αποτιμάτε αυτή την άνοδο, γιατί είχε μία άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος κατά ψέματα, αυτή την άνοδο που είχατε, και πώς σκέφτεστε από εδώ και πέρα να πορευτείτε με τον ίδιο τρόπο που ξέρουμε τον κλασικό? Έχετε κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό σας και στην επικοινωνία? Δεν ξέρω, εσείς να μας πείτε. Κύριε Χατζή, εμείς σημειώνουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα του ΚΚΕ δεν είναι συγκυριακό ούτε ευκαιριακό. Δείχνει, όπως υπόθηκε και από τον Γενικό Γραμματέα, τους αγωνιστικούς δεσμούς που έχει το κόμμα μας με τον κόσμο, με τον λαϊκό κόσμο, με τους εργαζόμενους, αυτοπασχολούμενους, οι οποίοι αυτοί οι δεσμοί αντέχουν, διευρύνονται και δυναμώνουν βέβαια, και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο. Θα συνεχίσουμε βέβαια αποφασιστικά και το επόμενο διάστημα με αυτό που έχουμε δεσμευτεί, να κάνουμε 100% εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, με ό,τι σημαίνει αυτό, για να βάλουμε μπροστά συνολικά τα προβλήματα του ίδιου του λαού μας σε κάθε τομέα δουλειάς. Δεν τα έχουμε ξεχάσει ποτέ βέβαια, πάντα τα έχουμε μπροστά. Θα δυναμώσουμε την προσπάθεια και την οργάνωση της πάλης του λαού μας. Ξέρουμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση θα έχει μια αντιλαϊκή πολιτική, έχει δεσμεύσεις απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης, απέναντι στο κεφάλαιο, απέναντι στους επενδυτές, που πρέπει να κάνει πιο φιλικό το φορολογικό σύστημα, πιο φιλικό το επενδυτικό περιβάλλον συνολικά, με πολύ πιο φτηνή εργατική δύναμη και εργασιακά δικαιώματα τσεκισμένα δυστυχώς. Και εμείς θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να οργανώσουμε την πάλη του λαού μας, όπως κάναμε τόσα χρόνια, ακόμα πιο αποφασιστικά, πιο δυναμικά, με περισσότερο κόσμο, με περισσότερες δυνάμεις που μπαίνουν στη μάχη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσαρότη. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο υπόλοιπο. Καλά, κύριε Χατζή. Ευχαριστώ πολύ.